Η Ελλάδα βρέθηκε στην παγκόσμια κορυφή, εξακολουθεί να βρίσκεται στην παγκόσμια κορυφή, γιατί είχε ένα σύστημα υγεία καταπονημένο. Ένα σύστημα υγεία το οποίο δεν διέθετε καθόλου πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και ένα πρόβλημα δημόσια υγεία το αντιμετωπίζει στην πρώτη γραμμή, στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Αν χάσει αυτή τη μάχη, μετά είναι πολύ αργά. Είναι σαν, να έχει μπει πλέον ο εχθρό στην πόλη, έχει πάρει και την Ακρόπολη και εσύ προσπαθεί να κρατήσει τη σημαία στο τελευταίο προπύργο. Η στρατηγική διαμόρφωσε ουσιαστικά αντιλήψει, προτεραιότητε, σκέψης του γενικού πληθυσμού. Με έναν τρόπο ιδεχθή, με έναν τρόπο επιθετικό, με έναν τρόπο αντιεπιστημονικό. Ουσιαστικά έγινε ένας βομβαρδισμός του πληθυσμού με ψέματα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Ελλάδα δε ήταν μια ακραία μορφή ψεύδους. Φανταστείτε σαν ένα οχυρό στην Άγρια Δύση, κάθε χώρα να είναι ένα οχυρό, και να ακούγεται στο οχυρό ότι κυκλοφορούν οι Ινδιάνοι και θα μας επιτεθούν, έχουν επιτεθεί σε κάποιο άλλο χειρό. Και ποια είναι η στρατηγική αντιμετώπιση, τα κλείνουμε όλα, κλείνουμε τις πύλες, αδειάζουμε όλα μα τα πυρομαχικά πυροβολώντας τα σκοτεινά, μέσα στο σκοτάδι, γιατί υπάρχουν Ινδιάνοι κάπου στην περιοχή, ξωμένουμε από πυρομαχικά, το λέω γενικότερα έτσι, από, από mm. δυναμικό, κλεινόμαστε όλοι μέσα, δεν παράγουμε τίποτα, ο αρχικά ο Boys λέει ότι θα σας δώσω τώρα και επιδόματα, για να μην έχετε και πρόβλημα. Σταματάει η εκπαίδευση, σταματάει οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι βγαίνουν στι ταράτσε για να χειροκροτήσουν τον αρχικά Ιμπόη, τον Τσόρτσιλ, τον Μπόζο, δεν ξέρω τι, οποιονδήποτε. Και μετά, κάποια στιγμή, μετά από όλη αυτή την δοξολογική κατάσταση, έρχονται πραγματικά οι Ινδιάνοι. Και το ράντσο είναι τελείω ξεχαρβαλωμένο, δεν δουλεύει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν πυρομαχικά, δεν υπάρχουν άνθρωποι να φροντίσουν τους άλλους. Ποια είναι η λύση λοιπόν, φταίνε οι διπλανοί μας. Να δημιουργήσουν αντίληψη όχλου, να δημιουργήσουν αντίληψη φατριάς, φιλής, κανιβάλων φιλής, όχι φιλής αγκαλιασμένης, φιλιάς, φιλής που ο ένας κανίβαλος πρέπει να σκοτώσει τον άλλο κανίβαλο γιατί αυτός είναι ο εχθρό.